και θα είναι μας μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Θέλω να είμαι και εδώ απολύτως σαφής, απολύτως ξεκάθαρος. Η Ελλάδα θα σημίσει στο έπακρο τις συγκεκριμένες, τις μετρήσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Είμαι εδώ μας και σας καλώ να κάνουμε μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Ωραία, Ελλαδίτες, μαζίτες, Θεσσαλονικής, η Θεσσαλονίκη, μίλησε! Μαζίτες, η Ελλάδα ακολουθεί σήμερα δρόμο πολιτικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στο στούντιο είναι ένας καλός φίλος, ένας άνθρωπος που τον λίστεψαν πριν από λίγες μέρες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Τι που κάνετε, καλά είστε? Καλά κύριε Γιώργο. Αυτό είναι το σκίτσο του ληστή. Αυτό είναι το σκίτσο του ληστή, μάλιστα. Αυτό είναι το σκίτσο του ληστή. Μάλιστα. Είναι αυτός που σας πήρε τα λεφτά έξω από την τράπεζα. Πήρε τα λεφτά, μάλιστα, και με κάλεσε η αστυνομία και πήγα και τον αναγνώρισα. Μάλιστα. Τον αναγνώρισα τον κύριο αυτόν. Χάρη στο σκίτσο που φτιάξατε. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι αυτό το οποίο ζήσαμε όλοι που είχαμε φέτος παιδιά υποψήφιους στο Πανεπιστήμιο. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το είπατε κι εσείς, του οικογενειακού προϋπολογισμού έφυγε στα φροντιστήρια. Ένα κομμάτι που μας απασχολεί και σκεφτόμαστε και λέμε ότι αυτά τα χρήματα, αν τα δίναμε με κάποιο τρόπο όσοι μπορούσαμε στη δημόσια εκπαίδευση, δεν θα βελτιώναμε περισσότερο το σχολείο. Μέχρι και το παιδί σήμερα με τα πράσινα παπούτσια, κύριε Πρόεδρε, το οποίο συνελήφθηκε, προφυλακίστηκε, συνελήφθη πολλές ώρες μετά τα γεγονότα που έγιναν. Γιάννη, θερμή παράκληση, ολοκλήρωση.